Αδελφοί, πάμε λιγάκι τώρα για τη θρησκεία της υπόθεσης Μπελέρη, η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σας ημέρα. Ναι, σήμερα στις Βρυξέλλες, λοιπόν, ο Έντι Ράμα θα καθίσει στο τραπέζι. Απέναντί του δεν θα αντικρίσει μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ενδεχομένως άλλους Ευρωπαίους ηγέτες που είναι κακύποπτοι αναφορικά με την πρόοδο των τυράννων ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η ενταξιακή πορεία, αλλά θα δει πάνω στο τραπέζι στο οποίο θα καθίσει και το ελληνικό βέτο. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι έχει πάρει αψήφιστα όλες τις ελληνικές προειδοποιήσεις σε ό,τι αφορά στην πολύ συνεχιζόμενη προφυλάκηση του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρα, σε ένα μήνυμα το οποίο έχει σταλεί σε όλους τους τόνους, ακόμα και στην κατηδία επαφή που είχαν τον περασμένο Οκτώβριο στα Τύρανα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έντι Ράμα, εκεί είχε τεθεί εμφατικά το ζήτημα το να μπορέσει ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας να ορκιστεί, και αυτό δεν ήταν ένα δείγμα ελληνικής πίεσης ή παρέμβασης, όπως είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ανεξαρτησία της αλβανικής δικαιοσύνης, αλλά είναι ένα ζήτημα που αφορά ευθέως το κράτος δικαίου, δηλαδή να μπορέσει ένας εκλεγμένος δήμαρχος να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του, ένα φαινόμενο, ένα αρνητικό παράδειγμα το οποίο ισχύει μόνο στην περίπτωση του Φρέντι Μπελέρη. Μάλιστα. Ήδη τα μηνύματα για τον μπλόκο στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας έχουν σταλεί τόσο στη συζήτηση που έκαναν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Νοεμβρίου, όσο και προχθές, Γιώργο, Άννα, Γιάννη και Γιάννη, από την πλευρά των Υπουργών Εξωτερικών που συμμετείχαν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που προετοιμάζει και τη σημερινή συζήτηση. Αν επιτρέπετε μια ερώτηση. Θα είναι μόνο από την πλευρά, Γιώργο, της Ελλάδας αυτό το μπλόκο, ή θα έχουμε και συμμάχους σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί το ζήτημα των... Σίγουρα θα έχουμε αντιπάλους, να ξέρεις. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Γιατί το ζήτημα των Δυτικών Βαλκανίων είναι μια... Να το βάλουμε και με όρους έτσι λίγο ρεαλιστικούς, είναι και μια αγορά για κάποιες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής. Είναι ένα γερμανικό στοίχημα. Και όχι μόνο γερμανικό. Και γνωρίζουμε ότι το Βερολίνο παραδοσιακά στηρίζει, αν θέλετε, κλείνει και τα μάτια σε οποιασδήποτε διαφορετικές αρνητικές κινήσεις των τυράννων. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι αυτό το μέτωπο δεν είναι αραγές και ενιαίο, αρχίζει να σπάει από τις συζητήσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και κυρίως από το γεγονός ότι ήδη εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζει και χτυπάει πολύ αρνητικά αυτή η υπόθεση, με δεδομένο ότι έρχονται και στην επιφάνεια όλα τα τακτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται από την αλβανική κυβέρνηση, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως έλεγε χαρακτηριστικά διπλωματική πηγή, ότι αυτή η υπόθεση χρησιμοποιείται με έναν οροστάτη, θα λέγαμε, ανάλογα με το πού πηγαίνει η υπόθεση και τα αιτήματα του Φρέντι Μπελέρη. Αντιστοίχως ενεργεί και η αλβανική δικαιοσύνη, όλος τυχαίως, με μηνύματα από την πλευρά της αλβανικής κυβέρνησης. Εδώ να πούμε, Γιώργο, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα της αλβανικής δικαιοσύνης. Λέει όμως, και πολύ σωστά κάνει, ότι δεν μπορεί να μην επιτρέπεται στον νόμιμα εκλεγμένο δήμαρχο της Χιμάρας να ορκιστεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ακριβώς. Δεν παρεμβαίνει το ελληνικό κράτος ή Αθήνα στην αλβανική δικαιοσύνη. Παρακαλώ. Το έχει υπογραμμίσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο δημόσια όσο και στην κατηδία επαφή που είχαν στα Τύρανα στις 16 Οκτωβρίου. Είναι ζητούμενο, είναι θέμα του κράτους δικαίου να μπορέσει ένας εκλεγμένος δήμαρχος να ορκιστεί. Ακριβώς. Και μετά την ολοκλήρωση αυτής της οικονομικής διαδικασίας να ασκήσει και τα καθήκοντα του. Διότι δεν υπάρχει. Εδώ, Γιώργο, να πούμε ότι υπάρχει το εξής παράδοξο. Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο, να το μάθουν και οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές. Ενώ έχει χάσει η προηγούμενη δημοτική αρχή και θα μπορούσε να είχε ορκιστεί κάποιος άλλος από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Μπελέρη, παραμένει ο προηγούμενος δήμαρχος που έχει χάσει τις εκλογές. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή. Αυτό ακριβώς είναι. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι και το ζήτημα το οποίο τίθεται σε όλα τα φόρα και σε όλα τα επίπεδα. Και δεν θα μπαριάζει για τίποτα ο Ράμα. Δηλαδή, το έχει στείλει ο Μητσοτάκης, Γιώργο, εκεί. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και έχει δει τον Μπελέρη. Δεν ξέρω πόσο συχνά υπουργοί μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνουν, επισκέπτονται τις αλβανικές φυλακές. Αλλά με ποιον άλλο τρόπο να περάσει και το μήνυμα ότι αυτή η ιστορία δεν είναι αποδεκτή? Ακριβώς. Και γι' αυτό, απαντώντας και στο ερώτημά σου, γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει αρχίσει και διαρριγνύεται αυτό το μέτωπο που υπήρχε υποστήριξης προς την πλευρά
της Αλβανίας, ακόμη αν θέλεις, γιατί έχουμε και τη συνάντηση, την εικόνα από τη συνάντηση που είχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Όλαφ Σόλτς, όπως είπαμε και νωρίτερα, το Βερολίνο είναι θερμός υποστηρικτής της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας. Σε κάθε περίπτωση και από εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται τυχώματα, θα λέγαμε, υποστηρικτικά προς την ελληνική θέση. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.